techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Sony Xperia SP. Το Xperia SP έρχεται με οθόνη αφής 4,6 inches, τεχνολογίας LCD, Reality Display την ονομάζει η Sony, με Mobile Bravia Engine 2 και ανάλυση HD 1280x720 pixels. Ενσωματώνει διπύριο επεξεργαστή χρονισμένο στο 1,7 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro και μνήμη RAM 1 GB. Έχει κάμερα 8 MP με LED flash, δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD, οπτικά μέρη Sony Exmor RS και HDR σε φωτογραφίες και βίντεο. Η μπροστινή κάμερα είναι VGA, ενσωματώνει 8 GB μνήμη, δέχεται κάρτες μνήμης microSD, είναι 4G LTE, έχει NFC, μπαταρία 2370 mAh και τρέχει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android 4.1 Jelly Bean. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Sony Xperia SP. Μία συσκευή με πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής θα έλεγα. Όπως είχαμε ανακαλύψει και στο unboxing βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε υψηλής ποιότητας υλικά, αλλά και καλή συναρμολόγηση θα έλεγα. Γύρω-γύρω αυτό περιμετρικά το μονοκόμματο που βλέπετε που αγκαλιάζει το σασί είναι αλουμίνιο. Δίνει την αίσθηση ότι είναι αυτό το βουρτσισμένο, όπως είναι για παράδειγμα έτσι λίγο σαγρέ που έχει το HTC One πίσω στην πλάτη, μόνο που εδώ πέρα θα έλεγα ότι αυτή δηλαδή η αίσθηση του σαγρέ είναι μόνο οπτική, δείχνει έτσι αυτό το matte αλουμίνιο, όμως είναι αρκετά ευχάριστο στην αίσθηση, αντίθετα με το One που έτσι λίγο με ανατριχιάζει αυτό το αλουμίνιο που έχει πίσω. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έξοδος ακουστικών εδώ. Το κουμπάκι έχει δανειστεί, το είδαμε πρώτη φορά μάλλον στο Xperia Z, το μεγάλο, το ακριβό Sony Mobile της σειράς 2013 στα smartphones. Εδώ πέρα έχουμε μια συσκευή που θα ξεκινάει αυτές τις μέρες μέσα στον Ιούνιο του 2013 την καριέρα του στα ελληνικά καταστήματα με τιμή 399 ευρώ. Και επαναλαμβάνω, μια ποιότητα κατασκευής την οποία πραγματικά έχει προσέξει ιδιαίτερα η Sony Mobile και μου αρέσει. Όπως είχα πει και στο unboxing βίντεο, η πρώτη αίσθηση, ναι, θα λέγαμε ότι είναι, σου βγάζει λίγο έτσι μια αίσθηση του βάρους η συσκευή. Ας κάνω και λίγο zoom out για να το δείτε καλύτερα το μέγεθος στο χέρι μου συνολικά. Σου βγάζει μια αίσθηση βάρους, είναι 155 γραμμάρια. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές δεν ξέρω, όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ποιότητα κατασκευής, συναρμολόγηση και γενικά αίσθηση στο χέρι, δείχνει να ξεπερνάει αυτό το σαν σύνολο, αυτή την αίσθηση του βάρους που, επαναλαμβάνω, δεν είναι και αμεληταία, 155 γραμμάρια θα την αισθανθείτε, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι η γκουμούντσα το βαρύ το κινητό. Παρ' όλα αυτά, το πάχος του πλησιάζει το 1 εκατοστό, είναι δηλαδή 9,98 χιλιοστά και αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι, θα το προτιμούσα θα το προτιμούσα να είναι λίγο πιο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, όπως είχα πει και στο πρώτο βίντεο, αυτό εδώ πέρα που κάνει έτσι κλιμακωτά αυτή την καμπύλη, να τη τώρα εδώ μπορείτε να τη δείτε, εντάξει, τουλάχιστον στην εμφάνιση έτσι λίγο μειώνει, σε ξεγελάει και αισθάνεσαι ότι είναι πιο μικρό το πάχος της συσκευής. Εξακολουθώ να το δείχνω περιμετρικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Το καπάκι πίσω βγαίνει για να δεχθεί το κινητό, την κάρτα SIM αλλά και την micro SD. Η μπαταρία δεν είναι αφαιρούμενη, παρόλα αυτά, κόλπα που αν θυμάμαι καλά πρωτοσυνάντησα εγώ στο Xperia S πριν 2 χρόνια. Δεύτερο μικρόφωνο εδώ, όπως είπαμε, όπως έχουμε κουβεντιάσει και στο unboxing video, επαναλαμβάνω κάποια πράγματα για όσους δεν το είδατε, για noise cancellation. Έχει μπροστινό μικρόφωνο το οποίο κάθεται ακριβώς εδώ, μπορείτε να τη δείτε την τρυπούλα. Επειδή εδώ πέρα είναι διαφανές, άμα μπορείτε να δείτε, να το κάνω καλύτερα έτσι, έχουμε διαφανές αυτό εδώ το σημείο στο κινητό, όπου υπάρχουν 3 λεντάκια μέσα, θα τα δούμε σε λιγάκι και ανάβουν στην οθόνη. Είναι δηλαδή το notification LED που μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε ή να το απενεργοποιήσουμε όταν έχουμε αναπάντητες κλήσεις ή SMS ή email μέσα, ειδοποιήσεις, αλλά και να παίζει συμπληρωματικά αν θέλουμε όταν αναπαραγάγουμε φωτογραφίες ή βίντεο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγουν τα τρία LED φλασάκια από κάτω που παίρνουν διάφορα χρώματα όλη την γκάμα του RGB. Δηλαδή και κίτρινο και πράσινο και κόκκινο και μοβ, όλοι αναλυτικά. RGB, Red, Green, Blue. Τα έχουμε πει αυτά. Εδώ είναι λοιπόν παιδιά το μικρόφωνο, μπορείτε να το δείτε. Δεν, με αυτή την τρυπίτσα εδώ, συνήθως ξέρουμε ότι στα κινητά κάπου εδώ κάτω υπάρχει μια τρύπα. Εδώ είναι το αλουμίνιο, θα είχε τον ενδιαφέρον του να το είχαν κάνει έτσι πιο, να το είχαν δουλέψει πιο πολύ, αλλά τώρα μιλάμε για τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, να έσκαγε τρυπούλα εδώ πέρα, αλλά θα έπρεπε να περάσει και κάπως το σειρματάκι από μέσα, προτίμησα να το βάλουν εδώ. Capacitive πλήκτρα πάνω στην οθόνη, 4,6 ίντσες όπως είπαμε, και εδώ πέρα η κάμερα 8 MP με το LED flash εδώ κάτω, το μεγάφωνο δίπλα της. Και πολύ ωραίο και αυτό αλουμινένιο εδώ, δείχνει όμορφο και ποιοτικό. Ας κλείσω τη συσκευή, μου αρέσει και εδώ πέρα που κάνει αυτό, έχει κοπεί εδώ το αλουμίνιο, βλέπετε γύρω γύρω, να το εκεί, στην έξοδο των ακουστικών, δείχνει ωραίο και ποιοτικό. Το πίσω καπάκι, έτσι ματ, λευκό, λογικά θα υπάρξει και σε άλλα χρώματα η συσκευή. Android 4.1.2 αν δεν κάνω λάθος, Jelly Bean. Πάμε μέσα στο μενού να δούμε τις ρυθμίσεις, να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε και το κινητό. 4.1.2 λοιπόν, Xperia SP, ο αριθμός του μοντέλου, ο κωδικός είναι το C5303. Μέσα οι ρυθμίσεις όπως βλέπετε, κλασικά πράγματα, NFC, ενεργοποίηση-απενεργοποίηση, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αυτό που λέγαμε, LTE, λειτουργεί βέβαια κανονικά και με κάρτες SIM 3G, δεν έχετε πρόβλημα. Στο περισσότερο το είδαμε εδώ, ρυθμίσεις κλήσης, ήχος, οθόνη, μάλλον ας ξεκινήσουμε από τον ήχο, έχουμε Clear Phase, μια ρύθμιση που άμα την πατήσεις αυτόματα φτιάχνει, καλουπώνει καλύτερα, προσαρμόζει την ποιότητα του ήχου, δεν λειτουργεί αν δεν κάνω λάθος με τα ακουστικά αυτό, και xLoud για ενίσχυση του σήματος του ήχου. Θα πάμε μετά να παίξουμε, να αναπαραγάγουμε και κάποια αρχεία MP3, να δούμε και πως παίζει, ήχη αφής και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τώρα την οθόνη, Mobile Bravia Engine 2, το έχω ενεργοποιήσει, ας το κάνω λίγο πιο zoom. Λειτουργία γαντιών, αν θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε με κάποιο... Ας πάρω ας πούμε αυτό το πανί. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνει αυτό. Α, ναι, το καταλαβαίνει. Για να δω και χωρίς. Εντάξει, απλά την κάνεις πιο ευαίσθητη. Λειτουργεί γενικά και χωρίς να υπάρχει επαφή με το δέρμα μας. Βάζω στην άκρη το καθαριστικό μου. Ισορροπία, θα πάω μάλλον και εκεί. Φωτεινότητα, βλέπετε ότι τώρα κατά τη διάρκεια του hands-on θα το έχω σε αυτήν την ρύθμιση. Η φωτεινότητα πάει έτσι. Ωραία οθόνη. Θα τα πούμε και στον επίλογο, αλλά και κατά τη διάρκεια του βίντεο. Είναι ένα από αυτά που κρατάω στο Sony Xperia SP. Η οθόνη και τα χρώματά της. Θα το αφήσω κάπου εδώ λοιπόν για να κάνουμε το hands-on. Ισορροπία λευκού, μου αρέσει αυτό, μπορείς να ρυθμίσεις μέσα, να κάνεις πιο θερμό, να αυξήσεις τη θερμοκρασία Kelvin στο λευκό χρώμα και να το κάνεις λίγο πιο ζεστό, θερμό, άμα θέλεις να μην είναι τόσο άσπρο μπαμ, αν κρατήσεις και πάνω πατημένο βλέπεις η πρώτερη κατάσταση ποια ήτανε για να κάνεις τις ρυθμίσεις σου. Εγώ νομίζω ότι κανονικά εκεί πέρα που είναι σαν default είναι η καλύτερη ρύθμιση. Τώρα θέλετε να το μαλακώσετε λίγο, να το κάνετε πιο ζεστό στο μάτι το λευκό, αφήστε το εκεί στο 4,5 και μετά εδώ πέρα με τις αποχρώσεις να το αλλάξεις αρκετά περισσότερο και εκεί θα μπορούσε να είναι ok. Δεν θα ήθελα όμως, εγώ θα παίξω default εκεί. Μου αρέσει πάντως που υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Ολοκληρώθηκε, τα πετσαρία, εντάξει, έχουμε ζωντανές τα πετσαρίες και τα λοιπά, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Τα πετσαρίες Xperia, να δούμε μέσα τι έχει. Οκ, πάω πίσω. Σε ό,τι αφορά τώρα
την οθόνη, τα εφέ φωτισμού που είναι αυτό εδώ πέρα, τα τρία λεντάκια θα τα δούμε μετά, βλέπουμε τις επιλογές που έχουμε, ρύθμιση, ρυθμικό εφέ φωτισμού όταν παίζουμε μουσική, αναβοσβήνει σαν φωτορυθμικό, αν θέλουμε να υπάρχει, αν θέλουμε όχι, το ίδιο και στα εφέ άλμπουμ φωτογραφιών, αν έχετε δει τηλεοράσεις Philips που έχουν το Ambi Light γύρω γύρω, το ίδιο κάνει και εδώ σε φωτογραφίες και βίντεο. Όταν παίζουν, δεν είμαι σίγουρο σε βίντεο, σε φωτογραφίες το είδα σίγουρα και σε βίντεο μάλλον, αναβούν αυτά τα τρία λεντάκια στο χρώμα που έχει περισσότερο η φωτογραφία. Δηλαδή άμα είναι ένα ηλιοβασίλεμα με κόκκινο, ό,τι και άλλο να έχει, θα πάρει την απόχρωση του κόκκινου εδώ πέρα τα τρία LED φλασάκια. Από εδώ θα φάνουν καλύτερα όταν θα σας το δείξω αργότερα, αλλά και μπροστινά κανονικά εδώ αυτή η διαφανής επιφάνεια, όπως είπαμε, πολύ ωραία, γιατί ουσιαστικά φέρνει έτσι οπτικά και το αλουμίνιο γύρω γύρω στον αέρα και μου αρέσει πολύ, εξακολουθώ να παραμένω στην εξωτερική εμφάνιση του Xperia SP που μου αρέσει πολύ. Ειδοποιήσεις τώρα, αν θέλουμε σαν LED ειδοποιήσεων να λειτουργούν αυτά και τι χρώμα θέλουμε να πάρουν. Αρκετή παραμετροποίηση σε ό,τι αφορά εδώ. Μας αρέσει αυτό, το φέρνεις στα μέτρα σου, βλέπουμε και τα διαθέσιμα χρώματα. Από κανένα ή γενικά να μην λειτουργεί το LED ειδοποιήσεων, τα τρία LED ειδοποιήσεων, έως ανά λειτουργία, τι χρώμα θέλουμε να αναβοσβήνει, στα μη αναγνωσμένα SMS, στα αναπάντητες, εισερχόμενη κλήση, εισερχόμενο SMS ή ξυπνητήρι. Μπορούμε φυσικά να επιλέξουμε ότι κάποιο από αυτά θα τα έχουμε ανοιχτά ή κανένα ή όχι κάποιο άλλο και σε τι χρώμα. Μας αρέσει αυτό και βγαίνω πίσω σε ό,τι αφορά τα εφέ φωτισμού. Οθόνη κλειδώματος, ξεκλειδώματος. Κάτι άλλο μέσα, σε ό,τι αφορά, ναι, κάτι άλλο εδώ πέρα στις εφαρμογές, μάλλον στο μενού, διαχείριση ενέργειας, λειτουργία στάμινα, Sony, ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή που αναλόγως του ορίζει σε ένα επίπεδο που όταν πέσει κάτω από αυτό η μπαταρία να πραγματοποιήσει αυτόματα κάποιες λειτουργίες ώστε να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μέχρι να πάμε κάπου και να έχουμε φορτιστεί και μπρίζα να φορτίσουμε το κινητό μας. Βλέπουμε και η οθόνη κλασικά πάντα καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στα κινητά. Χρήση μπαταρίας, το είδαμε αυτό. Βάση τοποθεσίας και τα λοιπά, 3 ημέρες και 5 ώρες, δεν του έχω μέσα κάρτα SIM αυτή τη στιγμή. Υπηρεσίες ασφαλείας, τοποθεσίας, καλώς ορίσατε ένα κάποιο πρώτο tutorial με γρήγορες ρυθμίσεις για να σετάρουμε το κινητό, δηλαδή να κατεβάσει τις ρυθμίσεις 3G στην κάρτα SIM, να συνδεθούμε στο Wi-Fi, να προσθέσουμε ένα λογαριασμό, είστε έτοιμοι, ωραίο και αυτό για φίλους που πρώτη φορά πιάνουν ένα smartphone στα χέρια τους και θέλουν έτσι 5-3 πραγματάκια, τακ τακ τακ, ρυθμίσεις 3G να το έχουν έξω κατευθείαν, Wi-Fi μες στο σπίτι, Gmail για να κατεβάσουν τα contacts και τα άλλα, μια χαρά. Και κάτι άλλο σχετικά εδώ με τις ρυθμίσεις δεν έχω να σας δείξω. Κατά τα άλλα, κλασικό μενού Sony Mobile, με την ταξινόμηση από πάνω πώς θέλουμε τα εικονίδια να φαίνονται. Κατάργηση άμα θέλουμε κάποιας εφαρμογής. Έχει προεγκατεστημένο μέσα το McAfee Security. Εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ antivirus στο κινητό, ακόμα τουλάχιστον. Ίσως σε κάποια άλλα χρόνια το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά πάνω εδώ πέρα το status bar, θα ήθελα να έχει περισσότερα εικονίδια, τα πιο γνωστά και κάποιο έτσι παραμετροποίηση για το τι θα εμφανίζεται. Έχει μόνο τα βασικά, θα ήθελα να εμφανίζονται περισσότερα. Δεν νομίζω με δύο δάχτυλα να γίνεται κάτι, όχι. Εντάξει, πας κατευθείαν στις ρυθμίσεις από εκεί, αλλά πολύ φτωχό το status bar από πάνω. Προεγκατεστημένες εφαρμογές κλασικά, έχει δανειστεί ονόματα από τη Sony, Walkman για αναπαραγωγή μουσικής, album, ταινίες βίντεο, Sony Select κάποιες προτάσεις για εφαρμογές, οι περισσότερες πια εταιρείες έχουν αυτό το πράγμα, δείχνουν δηλαδή, πώς πάει, έτσι, προτείνουν κάποιες εφαρμογές δικές τους. Εντάξει, ούτε σε αυτό δίνω εγώ πολύ βάση. Widgetάκια εδώ μπροστά στην οθόνη.
κάνοντας έτσι, έλα, μπορούμε από εδώ να διαλέξουμε θέμα, να παραμετροποιήσουμε το UI, να τα διάφορα θέματα, ελπίζω να μην τα περνάω γρήγορα και να προλαβαίνετε να τα βλέπετε. Έχει μέσα πράγματα, εφαρμογές που μπορούμε βέβαια και παρατεταμένα μέσα από το μενού να τις πετάξουμε στην κεντρική οθόνη και τα πετσαρίες, τα είδαμε και πριν αυτά, πολύ ωραία. Τώρα, κάτι άλλο μέσα στο μενού, όχι, Xperia Link, WhatsApp, Track ID, Movie Studio, ραδιόφωνο FM, πιστεύω θα χαροποιήσει πολλούς από εσάς. Κάμερα, πάμε να μπούμε στις λειτουργίες της κάμερας, να βάλω, να, μιας και μιλάγαμε πριν για το HTC One και το αλουμίνιο εδώ πέρα αυτό που σας λέω. Να, βλέπετε, ίσως δεν ξέρω αν φαίνεται και το διαφορετικό του. Δεν νομίζω να φαίνεται. Πάντως αυτό είναι πιο έτσι αγριοπό θα έλεγα. Αυτό σαν να έχει μια επικάλυψη, σαν να έχει μια ματ πλαστικοποίηση θα το έλεγα από πάνω. Δανειζόμενος έκφραση φίλου μου γραφίστα. Λοιπόν, ας αφήσω το HTC One εδώ. Μπήκα μέσα να δούμε τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της κάμερας και μπροστινή κάμερα φυσικά VGA. Πάω πάλι πίσω. Στο βελτιωμένο αυτόματα μου κάνει εντύπωση ότι η ανάλυση στις φωτογραφίες είναι 7 MP. Η κάμερα είναι 8, ενώ στο κανονικό 8 MP. Αυτό πάντως να ξέρετε ότι θα προτιμούσα να το έχετε το βελτιωμένο αυτόματα πάντα ενεργοποιημένο, γιατί ουσιαστικά σετάρει αναλόγως του περιβάλλοντα χώρου, σετάρει αυτόματα τις ρυθμίσεις της κάμερας, οπότε ούτε αλλάζετε, ούτε ανάβετε, ούτε σβήνετε, ούτε μπαίνετε μέσα στις ρυθμίσεις για να αλλάξετε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά βλέπετε από πάνω τις υπόλοιπες επιλογές, λειτουργία βίντεο. Να ενεργοποιήσουμε και το LED φλασάκι να το δούμε. Δεν είναι πολύ δυνατό, θα συμπλήρωνα. Φεύγει και ανάλυση βίντεο Full HD. Οπα, να το φέρω εδώ. Μπορούμε να κάνουμε zoom in, zoom out την ώρα που τραβάμε βίντεο, αλλά και από πάνω με τα πλήκτρα και να τραβάμε και φωτογραφίες 1 megapixel την ώρα που τραβάμε βίντεο. Πολύ ωραία, σταματάω από εδώ, κάτι άλλο δεν έχω να δείξω εδώ πέρα. Μια κάμερα η οποία ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, δεν ξέρω, κάτι έχω πάθει στα τελευταία hands-on βίντεο με τις κάμερες, δεν με ικανοποιεί καμία. Αξιοπρεπείς φωτογραφίες, στο βίντεο λίγο χωλαίνει, καλά, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού κάνουμε πολύ λίγα πράγματα με αυτή την κάμερα, ειδικά στο ζουμάρισμα δεν βλέπεις τίποτα. Να μου πεις βέβαια δεν φωνάζει η Sony Mobile ότι η κάμερα της είναι η καλύτερη σε αυτό το κινητό σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Ανά κινητό και μοντέλο, ανά μοντέλο μάλλον, έχουμε κάποιες έξτρα αρετές. Εδώ πέρα σε γενικές γραμμές η 8 Exmor RS του Xperia SP είναι κάπου στο μέσο όρο μιας 8 megapixel κάμερας με πάρα πολλές λειτουργίες για παραμετροποίηση. Ένα βίντεο, δεν ξέρω, οριακά θα μπορούσα να το πω αρκετά καλό και φωτογραφίες ικανοποιητικές με πλήρη παραμετροποίηση, όχι πάντως οι εξαιρετικές. Πάμε να ανοίξουμε τον browser, να πλοηγηθούμε και μέσα, να ρίξουμε μια ματιά και πώς ρολάρει το κινητό. Εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία, δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Οπα. Χαουτσούκ είναι αυτό παιδιά, δεν σπάει το κινητό, είμαι λίγο ατζούμπαλος, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Να το και πως ρολάρι, πάμε εδώ, πολύ ωραία και από πάνω
το status bar. Πάω εδώ να ξεκινήσω με τη μουσική, να που ανάβει και το φωτάκι. Βλέπετε, άμα το γυρίσουμε έτσι, βγάζει άλλο background και αλλάζει. Δείτε τα λεντάκια εδώ πίσω. Έλα να κάνει ένα καλό zoom. Θα το προχωρήσω να τα ανάψουνε. Να μείνω και λίγο ακίνητος. Εδώ είναι 3 LED και άμα ξεκινήσουμε να παίζουμε, αναβοσβήνουνε κιόλας. Μ' αρέσει. Και βλέπετε άμα το χαμηλώσει, το καταλαβαίνει κιόλας. Το δούμε λίγο. Ένα καθαρό ηχείο, ενώ βλέπουμε και τα λεντάκια πίσω. Δεν θα το έλεγα δυνατό, παρόλα αυτά το κρίνω ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά την ποιότητά του. Θα το θέλαμε πιο δυνατό, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει τον ισοσταθμιστή εδώ. Ουσιαστικά το Clear Audio Plus σαν κομπρέσορας είναι. Θα το αφήσω όμως ανοιχτό. Να και το εφιάκι. Αρκετά με τη μουσική, πάμε στα άλμπουμ των φωτογραφιών. Εδώ θα δούμε και πιο αναλυτικά τα χρώματα που αλλάζει το λεντάκι. Να επαναλάβω όπως είπα στην αρχή ότι μου αρέσει πάρα πολύ Μ' αρέσει πάρα πολύ η οθόνη του κινητού και πιστεύω ότι είναι ένα από αυτά που ξεχωρίζω. Δεν θα έλεγα, παρότι είναι 4,6 inches HD 1280x720 pixels, ικανοποιητικό σαν... Βλέπω ότι ναι, και στα βίντεο ανάβει. Μάλλον την ώρα που βλέπει το screen capture από τα βίντεο ανάβει, όχι την ώρα που παίζει. Όχι, όχι. Μόνο τα χρώματα που βλέπει από την κεντρική οθόνη. Αυτό τι είναι? Παρότι ας πούμε είναι 4,6 inches, δεν ξέρω, δεν βγάζει αυτή την απίθανη έτσι συναρπαστική, όχι λεπτομέρεια, εντυπωσιακή οθόνη. Δεν είναι δηλαδή το super wow όταν την πιάσεις, αλλά τα χρώματα έχουν μια φυσικότητα
η οποία θεωρώ ότι είναι ιδανική και ξεκούραστη για χρήση στο κινητό μας. Δηλαδή έχει χρώματα που ταιριάζουν με αυτό που βλέπει το μάτι έξω στα αντικείμενα. Δεν είναι η super wow. Ούτε super AMOLED είναι, ούτε super LCD 2 ή 3 που της λέει η HTC. Εδώ πέρα είναι μια LCD οθόνη, reality display την ονομάζει η Sony Mobile, με Mobile Bravia Engine 2 και πάρα πολύ ωραία χρώματα και η γωνία θέασης είναι μια χαρά, αλλά και το αποτέλεσμα είναι ξεκούραστο, ευχάριστο και ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, τουλάχιστον για τα προσωπικά μου γούστα. Αν δηλαδή κάτι θα ξεχώριζα από αυτό το κινητό, είναι σίγουρα η ποιότητα κατασκευής και η οθόνη. Νομίζω σας είπα και γενικά αυτά που θα πούμε στον επίλογο. Εδώ σκοτεινή η ταινία. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι και με το μαύρο του το κάνω καλύτερα έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάτι άλλο παιδιά σχετικά με το κινητό δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε. Ταινίες, άλμπουμ, Walkman, browser, ποιότητα κατασκευής, κάμερα, οθόνη. Να το κλείνα κιόλας από πίσω. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσαμε μάλλον και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να τα πούμε με τον επίλογο. Πάμε. Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το Sony Xperia SP. Όπως είπα και λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, από αυτή τη συσκευή κρατάω την ποιότητα κατασκευής, κρατάω τα υλικά κατασκευής, μ' αρέσει η αίσθησή της στο χέρι, καταλαβαίνω και αισθάνομαι ότι κρατάω στα χέρια μου ένα premium προϊόν, για το οποίο τα 400 ευρώ που έχω δώσει για να το αποκτήσω βρίσκονται στο χέρι μου. Κρατάω επίσης την οθόνη του, μου αρέσει πάρα πολύ η 4,6 inches οθόνη του Xperia SP, Mobile Bravia Engine 2, ανάλυση 1280x720 pixels HD. Ενδιαφέρον το λεντάκι, τα τρία λεντάκια από κάτω και το φως, ο φωτισμός που βγάζουν για να δώσετε έτσι ένα πιο χαρούμενο και πιο έτσι πονηρό αέρα στο κινητό σας. Το ηχείο όχι δυνατό, καθαρό θα το χαρακτήριζα, αλλά θα το ήθελα δυνατότερο. Η κάμερα στο μέσο όρο της αγοράς, όχι κάτι το εντυπωσιακό, να πούμε ότι ανακαλύψαμε κάποιο μοντέλο που τραβάει σούπερ φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά, κανονικές, αξιοπρεπείς. Λίγο ένα κλικ κάτω θα έλεγα ότι είναι η ποιότητα του βίντεο, Full HD, πλήρως όμως πλήρη παραμετροποίηση μέσα των λειτουργιών και το αυτόματη προσαρμογή, η καλύτερη ρύθμιση για να είστε κάθε φορά σίγουροι για τα settings της κάμερας του κινητού. Android 4.1.2 Jelly Bean, μπαταρία 2370 mAh με λειτουργία Stamina, Stamina Mode. Γενικά μια συσκευή που μου άρεσε, τη ευχαριστήθηκα, είναι από τις ποιοτικότερες που έχουν μπει εδώ στα εργαστήρια του Tech Blog τους τελευταίους μήνες και σίγουρα κρατάω τα θετικά της και την εμπειρία μου μαζί της την κρίνω ως θετική. Techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!